Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Με λαμπρότητα και υψηλό εθνικό φρόνημα πραγματοποιήθηκε σήμερα η στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας. Τα γαλανόρευκα ραφάλ έσκησαν για πρώτη φορά τον ουρανό της πόλης, ενώ τα βλέμματα έκλεψαν, με συγχωρείτε, και τα τεθωρακισμένα Μάρντερ που προσφάτως παραλάβαμε από την Γερμανία. Ρίγη συγκίνησης σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα προκάλεσαν και τα λόγια του, με τα λόγια του και φέτος ο πιλότος της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων ΖΕΦΣ. Με στίχους του Κωνσταντίνου Καβάφη απευθύνθηκε σε όλη τη χώρα, ενώ πραγματοποίησε, όπως θα δείτε, και εντυπωσιακούς ελιγμούς με το F-16 του. Είμαστε και θα παραμείνουμε έτοιμοι να πράξουμε τα ίδια. Τιμή σε εκείνους όπου στη ζωή των όρισαν και φυλάτουν Θερμοπύλες. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας και στον ελληνισμό απανταχού της γης. Χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη. Συγκίνησε και φέτος με τα λόγια του ο πιλότος της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων ΖΕΦΣ, επισμηναγός Χριστόδουλος Γιακουμής, πετώντας πάνω από την πόλη της Θεσσαλονίκης με το μαχητικό F-16 του. Γιορτάζουμε σήμερα τους ήρωες που πολέμησαν στο αλβανικό έπος και θυσίασαν και τη ζωή τους για την ελευθερία μας. Και μαζί όλους εσάς, τις ένοπλες δυνάμεις, άγνους φρουρούς που διασφαλίζετε την εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία μας. Η πατρίδα σας ευγνωμονεί. Χρόνια πολλά και καλές προσγειώσεις. Ο επισμηναγός Χριστόδουλος Γιακουμής, ο πιλότος που έστειλε το μήνυμα της παρέλασης, πραγματοποίησε επίδειξη με το F-16 της ομάδας ΖΕΦΣ, κόβοντας την ανάσα των θεατών. Στη φετινή μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, την παράσταση έκλεψαν τα καινούργια τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Μάρντερ που παρέλαβε πρόσφατα η χώρα μας από την Γερμανία και τα οποία θα ενισχύσουν καθοριστικά τη Θράκη. Είμαστε περήφανοι για τις ένοπλες δυνάμεις μας που με υψηλό αίσθημα ευθύνης υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία και την ασφάλεια της πατρίδας μας. Για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη παρέλασαν και τα αμερικανικά τεθωρακισμένα οχήματα αναγνωρίσεως Mi-11-17, όπως και μια τετράδα των υπερσύγχρονων αεροσκαφών Rafale. Πλοία του πολεμικού μας ναυτικού αγκυροβολημένα στο Θερμαϊκό, άρματα μάχης Leopard επιβλητικά όπως πάντα, ελικόπτερα όλων των τύπων και μαχητικά αεροσκάφη, όλα έστειλαν ηχηρά μηνύματα αποφασιστικότητας και αποτροπής προς κάθε κατεύθυνση. Και θα συνεχίσουμε και σήμερα να αγωνιζόμαστε για μια Ελλάδα πιο ισχυρή, για μια Ελλάδα που ορθώνει ανάστημα, για μια Ελλάδα που σέβεται αλλά και απαιτεί το σεβασμό των υπολείπων. Φυσικά εντυπωσίασαν και φέτος τα πεζοπόρα τμήματα των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, με τους πεζοναύτες, τους καταδρομείς, τους οικάδες, τους αλπινιστές και τα υπόλοιπα παλικάρια μας.